Θα πάμε τώρα στην πρόσφατη μεγάλη καταστροφή που έλαβε χώρα στη Βορειοανατολική Αττική, κυρίες και κύριοι, πριν λίγες ημέρες, για να δούμε τι έφτεξε και έγιναν παρανάλωμα του πυρός τόσες πολλές περιοχές. Το πύρινο μέτωπο ήταν σε έκταση μεγαλύτερη των 30 χιλιόμετρων. Και Βαρνάβας και Πεντέλη και Μαραθώνας και Νέα Μάκρη και Διόνυσος και Άνω Βρυλίσια που βρέθηκαν στη δίνη της πύρινης επέλασης. Δεν μπορεί για τις ιστορικές καταστροφές κάθε χρόνο να λέμε ότι φταίει μόνο η κλιματική αλλαγή. Κάτι πάει λάθος και θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση όσο δεν εντοπίζουμε αστοχίες και παραλήψεις. Μαζί μας είναι ένας πρώην μάχημος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Νίκος Παπαμίχος. Είναι και συμπατριώτης μας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρώην διοικητής Αττικής, πρώην Αττικάρχης και είχε στην επίβλεψή του όλη αυτή την περιοχή που παραδόθηκε στις φλόγες. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαμίχο. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Είμαι καλά. Με όλα αυτά όμως που βλέπετε, πώς νιώθετε? Γιατί κάθε φορά θυμάμαι τα λέμε μετά από ιστορικές καταστροφές που βιώνει η χώρα μας. Φυσικά δεν νιώθω καλά. Άλλωστε, το πυροσβεστικό σώμα ήταν το σπίτι μου επί 38 χρόνια. Κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να νιώθω καλά μετά από τέτοιες καταστροφές. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είμαι λίγο βραχνιασμένος από τα κρύα τα νερά. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, εσείς ήσασταν ποια εποχή Αττικάρχης? Αττικάρχης ήμουν από το 2004 μέχρι το 2006. Είχαμε τότε έτσι μεγάλες πυρκαγιές? Όχι ιδιαίτερα μεγάλες πυρκαγιές. Στην Ανατολική Αττική είχαμε μία πυρκαγιά η οποία κατεσβέστη μέσα σε 8 ώρες. Προσέξτε. Παίρναμε το δίχτυ επικινδυνότητας από την προηγούμενη μέρα και κάναμε ένα σχέδιο με τον εξαίρετο τότε αρχηγό, τον Παναγιώτη τον Φουρλά, ο οποίος οδήγησε το σώμα σε ένα σωστό δρόμο. Βέβαια, μετά την αποστρατεία του, το σώμα δεν πήγαινε και τόσο καλά. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάναμε ένα σχεδιασμό και φέρναμε πολλές δυνάμεις από την επαρχία, ούτως ώστε την επόμενη μέρα είχαμε θωρακίσει όλη την περιοχή. Οποιαδήποτε πυρκαγιά κι αν συνέβαινε, θα την κατασβέναμε εν τη γέννηση της. Όταν είχαμε δίκτυ, λέτε, επικίνδυνο. Αλλά μήπως δεν είχαμε τότε τόσο επικίνδυνες καιρικές συνθήκες? Και τότε είχαμε καιρικές συνθήκες μεγάλες. Με βαθμό επικινδυνότητας 3 και 4. Λοιπόν, αυτή τη φορά όμως τη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε στην Βορειοανατολική Αττική, ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν 5. Και όταν λέμε 5, σημαίνει συναγερμός όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων. Πολύ περισσότερο δε του πυροσβεστικού σώματος. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν πούμε οτιδήποτε να κάνω έτσι μια διαδρομή αυτής της πυρκαγιάς. Ναι. Εν συντομία βέβαια. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις οι οποίες νομίζω θα είναι και χρήσιμες να τις ακούσουν. Ναι. Να καταλάβουμε. Τα καταλάβουμε. Και πώς ξέφυγε, πώς ήταν εκτός ελέγχου για τόσες πολλές ώρες αυτή η πυρκαγιά και έφτασε στον αστικό ιστό? Κοιτάξτε, τρεις ήταν οι λόγοι. Η δυνατή άνεμη, το φαινόμενο της κυλίδωσης και θα εξηγήσω τι είναι η κυλίδωση και το ανάγνυφο της περιοχής. Εκείνο το οποίο ήταν επιτρεπτό ήταν το που πέρασε η πυρκαγιά στον Αττικό Ιστό. Δεν έπρεπε να περάσει η πυρκαγιά εκεί. Πάση θυσία όλες οι δυνάμεις έπρεπε να συγκεντρωθούν στο Διόνυσο ή λίγο πιο κάτω σε κάποιο σημείο που θα είχαν επιλέξει, δεν μπορώ να σας το πω εγώ, και πάση θυσία η πυρκαγιά να σταματήσει εκεί, να μην περάσει σε αστικό ιστό. Όταν μια πυρκαγιά εξελίσσεται σε ένα μέτωπο 30 χιλιόμετρων, πόσο εύκολο 23 είναι να χιλιόμετρα ήταν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ναι. Και 105.000 ήταν οι καμένες εκτάσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική ξεκίνησε το μεσημέρι της 11ης Αυγούστου και ήταν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική. Ο δείκτης επικινδυνότητας την ημέρα εκείνη ήταν 5. Και όταν λέμε 5 σημαίνει συναγερμός όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων. Η ταχύτητα των ανέμων ήταν 4 με 6 μποφόρ και κατά το τόπους 7 μποφόρ. Πολύ ισχυρή άνεμη. Η θερμοκρασία υπό τον ήλιο, προσέξτε, υπό τον ήλιο, όχι υπό τη σκιά, ήταν 38 με 40 βαθμούς. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Βαρνάβα και λόγω των μεγάλων ανέμων πήρε αρκετή έκταση, μεγάλη έκταση. Η γρήγορη εξαπλωσή της προκάλεσε την εκένωση πολλών οικισμών και προκλήθησαν μεγάλες ζημιές σε κατοικίες. Η φωτιά στη συνέχεια επεκτάθηκε στον Αττικό Ιστό. Μάλλον, συγγνώμη, πριν πάει στον Αττικό Ιστό, διεσπάστησε τρία μέτωπα η πυρκαγιά. Το ένα μέτωπο ήταν προς τον οικισμό του Γραμματικού, το δεύτερο μέτωπο ήταν προς το Μαραθώνα και το τρίτο ήταν προς το όρος
της Πεντέλης. Σε λίγες ώρες πέρασε τον αστικό ιστό της Αθήνας, της Αττικής. Έφτασε στη Σταμάτα, στη Ροδόπολη και στο Διόνυσο. Στη συνέχεια κατέκαψε αρκετές κατοικίες στην Πεντέλη, έφτασε στο πάτημα του Χαλανδρίου και κατέληξε στα Βρυλίσια. Το μήκος, σας το είπα και προηγουμένως, ήταν 23 χιλιόμετρα και οι καμένες εκτάσεις ήταν περίπου 105.000 στρέμματα. Αυτή ήταν η διαδρομή της πυρκαγιάς. Το παιχνίδι χάθηκε στο πρώτο στάδιο, στο αρχικό στάδιο. Εκεί όλες οι δυνάμεις, αν υπήρχαν δυνάμεις στην περιοχή και πόσες υπήρχαν, μπορεί να υπήρχαν και να ήταν λίγες. Η πληροφορία που έχω ήταν ότι ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, έμφορτο με νερό, έκανε περιπολία στην περιοχή αυτή και επενέβη κατά την έναρξη της πυρκαγιάς. Βέβαια δεν έφερε αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σας πω ότι το πυροσβεστικό σώμα έχει φωτιαστεί και με drones, τα οποία χρησιμοποιούνται και πετούν σε όσες πυρκαγιές κρίνει το συντονιστικό κέντρο. Πιστεύω ότι και στην πυρκαγιά αυτή το drones θα ήταν στον ουρανό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, οι επίγειες δυνάμεις οι οποίες κατέφτασαν εκεί δεν μπόρεσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Ο λόγος που δεν μπόρεσαν για να φέρουν αποτέλεσμα δεν μπορώ να τον ξέρω. Εάν η πυρκαγιά ξεφύγει από το πρώτο στάδιο, το παιχνίδι έχει χαθεί. Και όπως και χάθηκε. Στη συνέχεια θα έπρεπε οι δυνάμεις, εφόσον η πυρκαγιά κατευθυνόταν προς την Πεντέλη, προς τον Διόνυσο και προς τη Σταμάτα, θα έπρεπε να συγκεντρωθούν σε κάποιο σημείο και πάει στη θυσία να περικόψουν την πυρκαγιά εκεί, να μην πει στον αστικό ιστό. Να κάνουν μία ζώνη μεγάλη. Πιστεύω ότι θα φέρναν αποτέλεσμα. Δεν έγινε αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να μπει στον αστικό ιστό και να έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αυτή ήταν η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης. Ωραία, μας περιγράψατε όλο αυτό, αλλά κάποια στιγμή όμως δεν πρέπει να εντοπιστούν αυτά τα λάθη και αστοχίες, αν υπάρχουν, που σίγουρα υπάρχουν, κρίνοντας από το αποτέλεσμα, που είναι πραγματικά τραγικό. Δεν μπορεί κάθε φορά να γίνονται πράγματα και να φτάνουμε σε τέτοια μεγάλη καταστροφή και σε δασικό πλούτο, σε περιβάλλον και σε σπίτια, επιχειρήσεις. Ένας άνθρωπος ζωντανός κάηκε. Οι επίγειες δυνάμεις, όλοι οι άντρες της πυροσβεστικής, γνωρίζω πολύ καλά, δίνουν την ψυχή τους στην κατάσβεση, όπως επίσης και οι πιλότοι των εναέριων μέσων, και να έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα, κύριε Παπαμίχου. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό σώμα επί ημέρων μου άνοιγε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μετακινήθηκε και πήγε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, αυτό ήταν μια αστοχία. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το είδα. Γιατί και τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Ο συντονισμός των δυνάμεων σε μια πυρκαγιά γίνεται από το κέντρο επιχειρήσεων, στο οποίο προείσταται ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας. Λυπάμαι, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν εγγύησε σωστά. Μήπως υπάρχουν και ελλείψεις σε ό,τι αφορά και τα επίγεια και τα εναέρια μέσα, κοιτάξτε, πέρα από το συντονισμό. Θα σας πω. Μήπως δεν επαρκούν για τέτοιες μεγάλες, για τέτοια έτσι σοβαρά συμβάντα. Μέσα σε 26 λεπτά για τη συγκεκριμένη αυτή πυρκαγιά, από την ώρα της ειδοποιήσεως στο κέντρο επιχειρήσεων, δόθηκε εντολή απογειώσεως σε 14 εναέρια μέσα και συνολικά μετήχαν 29 εναέρια μέσα. Το δόγμα το σημερινό είναι όταν εκδηλωθεί πυρκαγιά αμέσως δίδεται σήμα απογείωσης εναερίου μέσου. Παλιότερα δεν ήταν έτσι. Πώς ήταν? Πρώτα πηγαίναμε εμείς στα επίγεια μέσα και κρίναμε αν έπρεπε να έρθουν εναέρια μέσα. Ένα εναέριο μέσο, ένα ελικόπτερο, ένα αεροπλάνο, για να απογειωθεί χρειάζεται κάποιο χρόνο. Συνήθως θέλει 30 λεπτά την ώρα που θα πάρει την εντολή της απογείωσης. Είναι ένας σημαντικός χρόνος αυτός. Φανταστείτε να πάει στην πυρκαγιά, να κάνει έλεγχο της πυρκαγιάς, να δει πώς μπορεί να ενεργήσει, να πάει να γεμίσει φορτίο με νερό, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι οι δυνάμεις ήταν αρκετές. Δεν έγινε ορθή κατανομή των δυνάμεων. Γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό. Όχι πολλά. Κάτι, κάποιος άλλος σχεδιασμός αναχέτησης της φωτιάς δεν πρέπει να υπάρξει. Ο Φούρλας, ο αρχηγός μας, τώρα από τα λίγα που ξέρουμε. Ο αρχηγός μας, ο τότε αρχηγός μας, ο Παναγιώτης ο Φούρλας, ο οποίος είχε ένα πνεύμα οργανωτικότητας, σωστής οργανωτικότητας, ποτέ δεν του ξεφεύγαν αυτές οι πυρκαγιές. Οι εντολές που μας έδινε ήταν σωστές και φέραν αποτέλεσμα. Τώρα δεν το βλέπω αυτό.
Δεν ξέρω γιατί. Όλοι οι πυροσβέστες δώσανε μάχη, δώσαν τον καλύτερο εαυτό, ενήργησαν όλοι με επαγγελματισμό και με αυτοθυσία. Δεν φέραν όμως αποτέλεσμα. Οπότε πού καταλήγουμε, κύριε Παπαμίχο, και να κλείσουμε με αυτό. Αλλαγή του σχεδιασμού. Λένε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν προκαλεί πυρκαγιές. Δεν προκαλεί πυρκαγιές. Απλώς, μόνο ευθύνεται για τις συνθήκες έναρξης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από αυτό. Μας είπατε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, ήταν πολύ χρήσιμη η εμπειρία σας με όλα αυτά που ζήσατε. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Βορειοανατολική Αττική, δέχτηκα τηλεφωνήματα από πολλούς φίλους και συναδέλφους και ξέρετε τι μου είπαν. Πάρε το φούρλα και έλα κάτω να σβήσετε τη φωτιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε πάντα καλά.